Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και τη δυνατότητα που δίνεται να απαντήσω. Απλώς παρεμβαίνω διευκρινιστικά για να πω δύο πράγματα. Πρώτον, στη συζήτηση με την Ελστάτ και το θέμα που εκπροκύζει με την δικαστική εμπλοκή. Υπάρχει μια λογική αντίφαση, την οποία για κάποιο λόγο δεν την προβάλλουμε. Κάποιοι θέλουν να πούν ότι ενδεχομένως μπήκαμε στο μνημόνιο λόγω λανθασμένων στοιχείων της Ελστάτ. Αυτό αντιβαίνει στη λογική των εξής λόγων. Ο κύριος Γεωργίου της Ελστάτ ανέλαβε την διεύθυνση της Ελστάτ τον Αύγουστο του 2010, δηλαδή 3 μήνες αφότου είχαμε μπει στο μνημόνιο. Τα δε στοιχεία του ελλείμματος του 15%, αυτό που αμφισβητείται ως προς το ύψος, που μπορεί και να είναι αμφισβητήσιμο. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικός για να μπω να το πω αν είναι όχι. Αυτό εντάξει δέχεται Eurostat ως αληθές. Αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2010, δηλαδή 6 μήνες αφότου είχαμε μπει στο μνημόνιο. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι ένα μεταγενέστερο γεγονός δεν μπορεί να επηρεάσει ένα προγενέστερο. Άρα η είσοδός μας στο μνημόνιο σε 6 Μαΐου του 10, μπορεί να έχει διάφορες αιτίες να τις ζητήσουμε, αλλά δεν μπορεί οι αιτίες αυτές να είναι τα νούμερα της Ελστάτ. Είναι κατά τη γνώμη μου σπουδαίοι πολιτικοί λόγοι που αφορούν τις μεγάλες πολιτικές ευθύνες του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος στην κρίσιμη ώρα που ο Κώστας Καραμαλής ζήτησε να βάλει πλάτη τότε αξιωματικοί αντιπολίτες, και αναφέρομαι στον Μάρτιο του 2009, αντί να βάλει πλάτη. Πριν τις ευρωεκλογές, το Μάρτιο του 2009. Ναι. Αντί να βάλει πλάτη, εγώ ήμουν εκεί, είχα πάει με τον Κρατζαφέρη τότε όταν έγινε η σχετική συζήτηση. Αντί να βάλει πλάτη, είπε, όχι μόνο δεν βάζω πλάτη, και πήγε αν θυμάστε στα λιμάνια εκεί που προχωρούσε να αγρότησε την Κρήτη και τέτοια, αλλά θα ρίξω και την κυβέρνηση του χρόνου με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι έκανε λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου, στο ήδη μεγάλο οικονομικό μας πρόβλημα, το οποίο είχε επιδεινωθεί από την κατάσταση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 8 και μετά, προσέθεσε και πολιτικό πρόβλημα. Και βέβαια στην οικονομία, όταν υπάρχει ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας, τα προβλήματα μεγενθύνονται. Τελικά... Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που γίνεται σήμερα, κύριε Μάλλη. Όπου στα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία και στην προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός να μας βγάλει από αυτή την κρίση, έρχεται ο κύριος Τσίπρας σαν να είναι ο Γιώργος Παπανδρέου του 9, καρμπών, και αντί να πει θα βάλω πλάτη για το καλό της χώρας και θα έρθει και εμένα η ώρα μου να γίνω Πρωθυπουργός, με όχημα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας προσθέτει στη χώρα το πρόβλημα της ενδεχόμενης πολιτικής αστάθειας. Επειδή, επειδή αναγνωρίσατε και μια κακή οικονομική κατάσταση και, και πριν από το 2009, επειδή λέτε επιδεινώθηκε και από τα προβλήματα που μας ήρθαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τελικά, μνημόνιο θα έπρεπε να είχαμε και πριν το 9. Με την έννοια των ραγδαίων μεταρρυθμίσεων της χώρας, έπρεπε ασφαλώς να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό δεν συζητείται. Και το λάθος που κάναμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν πήγαμε στις μεταρρυθμίσεις ήδη από το 4, από την πρώτη μέρα. Δεν έπρεπε να χαθεί ούτε μία μέρα. Γιατί η ελληνική οικονομία ήταν εξαιρετικά προβληματική. Θα σας πω μόνο ότι φτάσαμε να έχουμε το 1990 εμπορικό έλλειμμα μείον 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2008 εμπορικό έλλειμμα μείον 32. Όπως καταλαβαίνετε, μια χώρα που έχει εμπορικό έλλειμμα μείον 32 δισεκατομμύρια, άρα ζει στην πραγματικότητα τα λεφτά των άλλων, εξαρτάται από τις διαθέσεις των αγορών και από τίποτα άλλο. Ναι. Αν είχαμε κάνει μεταρρυθμίσεις γρηγορότερα, ασφαλώς θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα. Όμως αργήσαμε, όμως επειδή θα λέμε όλη την ιστορία, όταν προσπάθησε ο Κώστας Καραμαλής, αντιλαμβανόμενος πλήρως σοβαρότητα της κατάστασης, να βγάλει τη χώρα από τα βράχια, συνάντησε μια τότε αξιωματική αντιπολίτευση που το μόνο που ήθελε ήταν να αρπάξει την εξουσία με κάθε κόστος. Και αυτό δεν θα το ξεχνάμε. Κύριε Χατζή, θέλετε κάτι να πείτε για να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό? Είναι σωστό αυτό που λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης. Να θυμίσω όμως και κάτι ακόμα, θα το θυμάται γιατί ήταν βουλευτής τότε, ότι δεν είχε μόνο πει ο Παπανδρέου ότι θα ρίξω τον Καραμαλή, την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, δεν το προσωποποιούμε, με την αφορμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχε πει, και την έχω δηλώσει κρατήσει, ότι όλο αυτό που κάνει η δεξιά είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, γιατί θέλει να βάλει φόρους και να μειώσει τους μισθούς του λαού. Αυτό είχε πει. Αλήθεια είναι. Πάντως μεταξύ των δύο ο λαός επέλεξε Γιώργο Παπανδρέου. Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Δηλαδή επέλεξε το υπάρχουν χρήματα. Εντάξει. Και ότι μπορούμε να την σκαπουλάρουμε
χωρίς να έχει δικαίωμα ο κόσμος να ψηφίζει ό,τι ναι, θέλει. Ναι, παιδί, μα απλώς δω τι έγινε. Εντάξει, έβγαν δύο προτάσεις στο τραπέζι. Η μία πρόταση του Καραμαλή που έλεγε θα πάρω σκληρά μέτρα και άλλη πρόταση του κυρίου Παπανδρέου που έλεγε... Δεν ήταν και τόσο σκληρά μεταξύ μας τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα ήταν. Πάντως απαλά δεν αυτά που είχε εξαγγείλει πάντως η Διευθυντή Θεσσαλονίκης. Δεν θα φέρει ένα αποτέλεσμα πάντως, Στάκη μου, αν γίνονται αυτά, γιατί όσο γρηγορότα παίρναμε τα μέτρα, τόσο λιγότερο σκληρά θα ήταν. Και μην ξεχνάμε, μεγενθυνόταν το οικονομικό μας πρόβλημα. Έτσι είναι, έτσι. Άρα το ότι χάσαμε κάποιους μήνες ήταν πράγματι κρίσιμο. Έχει δίκιο, και αν ο Παπανδρέου έπαιρνε αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και θα μας πει αν τον ερμηνεύω σωστά, εάν ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιρνε από την αρχή τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, δεν θα φτάναμε στο σημείο αυτό. Ναι, σίγουρα δεν θα τα δώσω σκληρό το μνημόνιο. Εξαρτάται τα μέτρα, παιδιά. Τώρα μην το συζητάμε. Εξαρτάται τι θα ήταν τα μέτρα. Ναι, διότι ο μέτρα δεν ήταν αρκετά όπω θυμόσαστε. Να ξέρετε το ιστορικό γεγονό και που ήταν καλέ τον κύριο Γιάννη Παπαθανασίου. Έδωσε λεφτά στην αρχή το 9. Ναι, μην γυρίζουμε τώρα στο 9. Μέχρι να φτάσουμε στο μνημόνιο πήγε τρει φορέ στη Γερμανία. Και του έλεγε εγώ και στο Euro. Του ξέρουμε τι έγινε. Η κυβέρνηση Καραμαλίδια του κυρίου Γιάννη Παπαθανασίου, εγώ το ξέρω τον ίδιο τον υπουργό που το έχει πει. Το έχει πει σε εμά τη Βουλή, το γνωρίζω. Είχε συμφωνήσει μία σειρά μέτρων, έτσι, τα οποία η Ευρώπη περίμενε να τα λάβει η επόμενη κυβέρνηση. Αντί να τα λάβει η επόμενη κυβέρνηση, πήγε στο λεγόμενο επίδομα, θυμάστε, κοινωνικής αλληλεγγύης και είπε: εμείς έχουμε κάνει υποσχέσεις. Και από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα. Ναι. Και τότε πήγαν τα σπρέτ σε μία μέρα από 150 μονάδες βάσης σε 300. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργιάδη για την παρέμβασή του αυτή.